Ο Μαρινάκης λέει δεν είναι βλάκας, δεν θα το έβγαζε λέει πέρσι που είχε απέναντι το ΣΥΡΙΖΑ, τώρα όμως λέει που είχε νουδού μαζί του το έβγαλε. Ο Μαρινάκης από ό,τι καταλαβαίνω άρχισε να του ζώνουν τα φίδια εκεί στον Πειραιά ότι θα το χάσουν και φέτος το πρωτάθλημα από το Σαββίδι και προσπαθούν τώρα να βγάλουν από τη μύγα oil, θα βγάλουν χυμό καρύδας από αρχίδια ρώσικα, έτσι, γιατί δεν ενισχύσαν την ομάδα το καλοκαίρι έτσι όπως θα έπρεπε, τα περιμέναν αλλιώς τα πράγματα. Ουράνιες, Ρώσιο Αραμένιο λέει γνώμη για υποβιβασμό ΠΑΟΚ και Ξάνθης, γιατί ρε υποβιβάστηκε ο ΠΑΟΚ και η Ξάνθη, και να πω εγώ τη γνώμη μου, ή περιμένεις εσύ τώρα ότι θα υποβιβαστεί ο ΠΑΟΚ με την Ξάνθη επειδή έβγαλε το κανάλι του Μαρινάκη μια είδηση και λέει τα δικά του. Δεν κατάλαβα πώς το βλέπετε τα πράγματα τώρα εσείς. Τι τον έχετε το Σαββίδι, να τρώει κουραμπιέδες Καρβάλης. Απλώς πάνε να δημιουργήσουν θέμα στην κοινή γνώμη και ανάγουμε να λέμε. Και πιθανόν πάνε να καλύψουν και τις δικές τους αδυναμίες τώρα εκεί στο Πειραιά. Κάτι τέτοιο βλέπω. Είναι δηλαδή κλασική περίπτωση την κοντή την τσουτσού που τη φταίνει τρίχες. Δεν φταίνει τρίχες, κοντή είναι η τσουτσού. Είναι χατζινανάκια τσουτσού. Τι να κάνουμε. Τι να την κάνεις. Δεν ψηλώνει. Πέφτουν λέει πιστεύω με αυτή την κυβέρνηση και με τον Αβγενάκη που είναι φίλος λέει πότε ακούγεται με Μαρινάκη. Καλά καλά. Εντάξει. Μα ο Μαρινάκης λέει δεν θα τα έβγαζε με ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ τώρα με τον Κούλι τα πέταξε άνετα. Καλά ο Κούλις τώρα ας πάει στον Ερντογάν να συναντηθούν στο Λονδίνο που ζητάει ο Ερντογάν την Ελλάδα, τα Σκόπια και θέλει και Μπουρμπουάρ, τη Βουλγαρία, ζητάει όλα τα Βαλκάνια και όλη την Ανατολική Μεσόγειο και θέλει και Μπουρμπου για να του πούμε και ευχαριστώ. Και ας αφήσει τώρα ο Κούλης ο Μητσοτάκης το τι λέει το κανάλι του Μαρινάκη να πούμε. Γιατί έχει πολύ πιο σοβαρά θέματα να ασχοληθεί ο Πρωθυπουργός. Καλήνες. Παναγιώτης Ζουγανέλης, Μένιο πιστεύεις θα πέσει ο ΠΑΟΚ. Κοίτα μη πέσεις εσύ από εκεί που κάθεσαι τώρα και ας τον ΠΑΟΚ που θα πέσει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν έπεσε όταν είχε παγωμένα χρέη 40 εκατομμύρια επί 15 χρόνια. Δεν έπεσε εποχές που δεν είχαν να πληρώσουν τα νερά στην Τούμπα. Δεν έπεσε σε εποχές που έκανε τον πρόεδρο στον ΠΑΟΚ ο κάθε κρετίνος και ο κάθε τσαρλατάνος. Θα πέσει ο ΠΑΟΚ τώρα που είχε από πίσω το αέριο του Πούτιν. Δεν κοιτάς τι γίνεται εκεί. Να οι σωλήνες, μέρα νύχτα φυσάει το αέριο, τους κλείσει το αέριο ο Πούτιν, παγώσουν όλοι τώρα μέσα στο χειμώνα και θα κουμπίσει τον ΠΑΟΚ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Να είχαμε να λέμε τώρα. Να είχαμε να λέμε. Είναι με τα πόδια. Μένει ο γνώμη λέει για τα έγγραφα που βγήκαν ότι στη φόρα, ότι η Ξάνθη λέει είναι του Σαββίδη. Εκεί εσύ πιανού περίμενες να είναι η Ξάνθη. Ποιανού περίμενες να είναι η Ξάνθη. Καρυπίδη. Σαββίδη είναι η Ξάνθη. Τώρα το μαθαίνουμε ότι η Ξάνθη είναι του Σαββίδη. Αυτό το ξέρουμε από την εποχή που πήρε ο Σαββίδης στη ΣΕΚΑΠ. Κανονικά λέει υποβιβασμός. Ναι, ναι, έγινε. Εσύ τέτοια να λες. Κοίτα να μην κερδίσει τον ΠΑΟΚ άλλα κάνα δύο χρόνια και περίμενε να πέσει ο ΠΑΟΚ επειδή έχει η ίδια εταιρεία το βοηθητικό της Ξάνθης του Ιβάν Σαββίδη. Σιγά το νέο. Καλησπέρα το φίλο. Καλησπέρα Μένιο, λέει πιστεύεις ότι θα πέσει ο ΠΑΟΚ ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Ούτε μία στο δισεκατομμύριο, στο τρεις, ούτε μία σε όλο το σύμπαν. Να κουμπίσει κανείς βαθμό από τον ΠΑΟΚ. Αυτό τον ΠΑΟΚ, τον τωρινό. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ο ΠΑΟΚ σήμερα είναι πανίσχυρος με επιχειρήσεις, με κανάλια, με εφημερίδες, με ραδιόφωνα, με site, τα πάντα. Δεν μπορεί να του τη βγει κανείς στην Ελλάδα. Είναι υπολογισιμότατος. Έλα. Αφού βγάλαν λέει τα έγγραφα με ονόματα με τόχο ρε σημαίνει όλοι. Τι εντυπώσεις να δημιουργήσουν. Αν κερδίζαν,
στο Καραϊσκάκι την καλησπέρα μου στο Ρίτλερ. Αν κερδίζαν στο Καραϊσκάκι δεν θα βγάζαν τίποτα. Τώρα επειδή είδαν ότι πάνε να χάσουν δεύτερο πρωτάθλημα σε σερία από τον ΠΑΟΚ, προσπαθούν να δημιουργήσουν θέμα. Να μεταφέρουν την κοινή γνώμη εκεί για να μην ασχολείται ο κόσμος του Ολυμπιακού με το αγωνιστικό. Αυτό λέω. Έτσι. Γιατί ο Ολυμπιακός έπρεπε να ενισχυθεί αγωνιστικά περισσότερο. Χτες μου έστειλε ένα παιδί, ο Κότσαλ, ένα μήνυμα και μου λέει ο Ολυμπιακός λέει δυο κλάσεις πάνω. Δεν είναι δυο κλάσεις πάνω από τον ΠΑΟΚ. Ένα κλικ, το έχω πει, είναι πάνω αγωνιστικά από τον ΠΑΟΚ. Όταν ήταν ο Ολυμπιακός δυο κλάσεις πάνω από τον ΠΑΟΚ, ερχόταν εδώ, έριχνε τρία, πήγαινε στον Καραϊσκάκη ο ΠΑΟΚ, πέντε, τον έπαιρνε με κλειστά τα μάτια. Τώρα βλέπεις ότι δεν μπορεί. Αυτό λέω. Το καλύτερο. Τι είπε, λέω. Και ο Ανδρέας Μπι ρωτάει, γιατί λέει να πέσει, αγαπητοί παροκέρα με εμένα, με πίσω την τεχνική, να μπλέκαρε με και έτσι τώρα να μου. Γεια σου ρε Ανδρέα Μπι, ανεψιέ, τι έγινε αγόρι μου. Τι γουστάρετε. Ως πλέ. Δεν πάει να πει λέει Μένια όμως ότι έχεις αλάθητο. Καλά το αλάθητο το έχει μόνο ο μαλάκας ο Πάπας. Εγώ Πάπας σήμερα φίλε. Ευτυχώς που δεν είπες ότι είμαι παπάρας. Εγώ είδα λέει ότι ο ΠΑΟΚ ήταν συμμαζεμένος, δεμένος, έξυπνος 20 λεπτά. Μετά το 25 χωρίς φάση και στο δεύτερο είδαμε μια απίστευτη πίεση από τον Ολυμπιακό. Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός δεν είχε και άλλη επιλογή από το να πιέσει. Φαντάζεσαι να σου έπαιρνε ο ΠΑΟΚ το διπλό. Εδώ το χίκι ήταν καταστροφή. Φαντάζεσαι να σου έπαιρνε το διπλό. Και πότε περιμένεις να τον πιέσει τον ΠΑΟΚ, αν δεν τον πιέσει αυτό το μάτς με 40.000 κόσμο μέσα στο Καραϊσκάκι. Πού ήθελες να τον πιέσει τον ΠΑΟΚ. Στη Σαντορίνη, μάλιστα. Μένει ο ΠΑΟΚ Ξάνθη λέει στη Β' Εθνική. Καλά. Τέτοια να φαντάζεσαι εσύ. Αυτές τις πόλεις καφέ. Μένιος. Like, subscribe και φυσικά κάντε κοινοποιήσεις. Κοινοποιήσεις όσοι μας γουστάρετε. Έτσι. Όσοι δεν μας γουστάρετε, κάντε τα και φάτε τα. Κανένα πρόβλημα.